Χαίρετε, χαίρετε, σημείο G News, κανάλι YouTube Γερμανός και φυσικά τα πιο φρέσκα νέα της τεχνολογίας. Και ναι, είναι γεγονός. Μπορείς να μουρμουρήσεις το τραγούδι που ψάχνεις στο YouTube Music για Android και αυτό να το βρει για σένα. Το συγκεκριμένο λογισμικό βρίσκεται σε δοκιμαστική έκδοση από το Μάρτιο. Βασίζεται στη λειτουργία Now Playing που χρησιμοποιεί η AI για να ταιριάξει τον ήχο. Και πώς μπορείς να βρεις τη λειτουργία αυτή? Πάνω δεξιά στο σήμα της αναζήτησης υπάρχει ένα εικονίδιο κυματομορφής, δίπλα από το εικονίδιο εγγραφής μικροφώνου. Εκεί το πατάς, μουρμουρίζεις και το βρίσκεις. Για το συγκεκριμένο εργαλείο δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι θα διατεθεί ακόμα και στο iOS, αλλά λογικά θα γίνει. Κόλλησε τυρί στην πίτσα και φάε πέτρες. Αυτά απαντάει το AI της Google, καθώς τα λάθη του κατακλείζουν τα social media. Η νέα δυνατότητα της Google χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να απαντάει σε ερωτήσεις των χρηστών. Κάποιες απαντήσεις βέβαια δεν πήγαν τόσο καλά. Συγκεκριμένα το AI Overview έδωσε μια απάντηση στο πώς φτιάχνετε μια πίτσα, λέγοντας ότι αναμίξτε τυρί με κόλλα και μπήκε και σε λεπτομέρειες για τη συνταγή. Αυτή η απάντηση προήλθε φυσικά από μια δημοσίευση ενός χρήστη στο Reddit πριν 11 χρόνια και το να τρως κόλλα προφανώς είναι επικίνδυνο. Κάηκες μήπως από τις διαγραμμένες φωτογραφίες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στο iPhone σου μετά την αναβάθμιση 17.5? Η Apple τα εξηγεί όλα. Αυτό προκλήθηκε εξαιτίας μιας αλλίωσης στη βάση δεδομένων μέσα στο iPhone και όπως ήταν φυσικό, προξένησε πανικό ανάμεσα στους χρήστες. Δύο μεγάλες απορίες προκλήθηκαν μέσα από αυτό το μπλέξιμο. Πρώτον, εάν και εφόσον η Apple κρατάει τα διαγραμμένα αρχεία επάνω στο cloud, και δεύτερον, σε συσκευές που έχουν αλλάξει χέρια, αν εμφανίστηκαν παλιές φωτογραφίες. Η Apple ήρθε με μια απάντηση σε όλα αυτά. Πρώτον, ότι αυτό έχει να κάνει με κατεστραμμένα αρχεία στη βάση δεδομένων τοπικά στη συσκευή και όχι στο cloud. Και δεύτερον, ότι μετά την πλήρη διαγραφή μια συσκευή, αφού την έχει δώσει σε άλλο χρήστη, δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα. Αν έχει δώσει την παλιά συσκευή, ας πούμε, στον μπαμπά σου, δεν θα εμφανιστούν πονηρές φωτογραφίες. Τον θυμάστε τον πρώτο πόλεμο κονσόλας μεταξύ Atari και Intellivision? Έλαβε τέλος. Η Atari απέκτησε την Intellivision Entertainment μαζί με περισσότερους από 200 τίτλους παιχνιδιών. Αυτό φέρνει τέλος σε μια διαμάχη που κρατάει 45 χρόνια και είναι το μακροβιότερο beef στον τομέα κονσολών, ακόμα και από την Nintendo με τη Sega. Ωστόσο, η όλη συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη ρετρό κονσόλα Intellivision Amico, την οποία αναμένουμε από το 2018. Η Xiaomi αποκάλυψε το νέο Poco F6 και Poco F6 Pro, τους διαδόχους των αντίστοιχων F5 και F5 Pro, που ήταν τα πιο δημοφιλή μοντέλα της προηγούμενης χρονιάς. Το Xiaomi Poco F6 Pro είναι το premium της κατηγορίας και διαχωρίζεται σε σχέση με το απλό. Διαθέτει Snapdragon 8 Gen 2, το οποίο το κάνει τούμπανο με υψηλές ταχύτητες, με μνήμη RAM 12 GB στις χωρητικότητες 256 και 512 και σε ορισμένες αγορές 16 GB με 1 TB εσωτερικό χώρο. Η οθόνη του είναι OLED 12 bit και φτάνει το πικ της στα 4000 nits. Η μπαταρία φυσικά είναι στα 5000 mAh, διαθέτει 120 W φόρτιση και είναι ικανό σε 19 λεπτά να φορτίσει από 0 σε 100. Και αυτό που σε καίει, ξέρω ότι είναι οι κάμερες. Διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών με την κυρίως κάμερα να είναι στα 50 MP με πάρα πολύ μεγάλο και φωτεινό αισθητήρα με F στα 1,6 και με Optical Image Stabilization. Η ευρεία του είναι στα 8 MP και η μάκρο στα 2. Και δεν θα ξεχάσω την αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα που είναι στα 16 MP που εκτός από ωραία selfie σε κάνει να βγάζεις και ωραία βίντεο. Αυτό ήταν το σημείο G News στο κανάλι YouTube Γερμανός. Like, subscribe, δεν ξεχνάμε να κάνουμε. Σχόλια από κάτω και είμαι ο Freak Unboxer. Μέχρι το επόμενο, γεια και χαρά!